Ήχηρο μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία. Αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να εκμεταλλευτούν την κυβερνητική φθορά. Μεγάλη άνοδο των δυνάμεων που βρίσκονται στο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος και πρωτοφανή επίπεδα αποχής που δοκιμάζουν το πολιτικό σύστημα είναι το αποτέλεσμα της χθεσινής Ευρωκάλπης. Δεν θα κρύψω την αλήθεια. Το κόμμα μας δεν έφτασε στον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η Νέα Δημοκρατία έλαβε ένα ηχηρό μήνυμα που ανοίγει το δρόμο για αλλαγές. Ακούω τη φωνή τους και την εντολή τους. Και την ακούω δυνατά. Από την άλλη, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απέτυχαν να καρποθούν την κυβερνητική φθορά, ενώ το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ τους είναι περίπου στις 2 ποσοστιαίες μονάδες ανοίγει και ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ηγεμονία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Το οποίο ανέδειξε ο Πρωθυπουργός ως εθνικό διακύβευμα περί σταθερότητας, ο κόσμος είπε όχι, υπάρχει και μια άλλη πολιτική εναλλακτική επιλογή. Δικό μας χρέος είναι να συνεχίσουμε με δυναμισμό τη σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για μια προοδευτική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Μεγάλη κερδισμένη η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα που αύξησαν σημαντικά τις δυνάμεις τους, ενώ άντεξαν η νίκη και η πλεύση ελευθερίας. Σήμερα γεννήθηκε ο πόλος της πατριωτικής διακυβέρνησης του τόπου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα κόμμα έκανε τη ρήξη και κάνει και μια τεράστια ανατροπή. Παρά τον πόλεμο που δεχτήκαμε, ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε. Συνολικά το ΚΚΕ καταγράφει μια ακόμα σημαντική άνοδο σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019 και σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές. Μια νύχτα χαράς για την νίκη. Όχι μόνο διατηρήσαμε για νεοεισερχόμενο κοινοβουλευτικό κόμμα τα ποσοστά μας, αλλά σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα τα αυξήσαμε. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ευρωβουλευτής της πλεύσης ελευθερίας που θα χτίσει ένα διαφορετικό παράδειγμα, υπόδειγμα. Αυτό που επιτέλους θα επικρατήσει είναι η λογική και η άνοδος της λογικής. Μέσα σε όλα και το αρνητικό αποτέλεσμα για τη Νέα Αριστερά, που πλέον θα λάβει από στενή θέση μέρος στις όποιες διεργασίες εξελιχθούν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Για τη Νέα Αριστερά, το εκλογικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό, παρά τη συγκινητική προσπάθεια των μελών μας σε όλη την Ελλάδα.